Γεια σου φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μια φήμη που υπάρχει για μένα ότι είμαι γκέι. Έχω παραδεχθεί και σε άλλα βίντεο, το έχω πάει με άντρα, έχω δοκιμάσει δηλαδή σεξ με άντρα και δεν δεύουμε και να το παραδεχτώ. Άρα το γεγονός ότι δεν κάβλωσα ή ότι δεν το κάνω πια, σημαίνει ότι δεν είμαι γκέι. Λογικά, έτσι. Άλλωστε μπορείτε να ρωτήσετε και κοπέλες που έχουν πάει μαζί μου και με ξέρουν δηλαδή. Εννοείται ότι δεν είμαι γκέι. Ιδίως στην κόθη κοινότητα νομίζω ξέρουν. Έχω κάποια φήμη τέλος πάντων ότι έχω κάνει σεξ με κάποιες κοπέλες. Και είχα και σχέση άλλωστε. Τώρα εντάξει αυτά τα μυαλά που τα σκαφίζονται αυτά εντάξει είναι πολύ αστεία. Και μ' αρέσει δηλαδή το βρίσκω ενδιαφέρον ας πούμε με κράζουν έτσι, ας πούμε, ψοχάω για τέτοια. Γελάω πάρα πολύ. Είναι ωραίο να παίζει γενικά με τους ανθρώπους, να παίζει με το μυαλό τους, με το τι σκέφτονται κλπ. Τους ψαρώνεις, να λένε, να κάνουν. Και γενικά εσάς τους μικροανθρώπους αυτό που λέγεις σαν ποντίκια, ξέρεις, σαν ποντικάκια. Πάτε εκεί πέρα, πάτε, τρέχετε εκεί πέρα, βγάλετε το ματάκι το άλλο. Ξέρεις, παιδί μου, σαν να. Μικροπουστιές δηλαδή, όχι κομπίνες και τέτοια τρελές, ας πούμε, μικροπουστιές εκεί πέρα. Δηλαδή, έχετε πλάκα παιδιά. Αυτό ήταν ας πούμε για το θέμα του γκέι, μπορείτε να ρωτήσετε και διάφορα φίλου μου κλπ. Και να δείτε ότι δεν είμαι. Για τη φήμη του κοπολάκου μου σε έβγαλε άλλο βίντεο. Για τη φήμη του ψυχάκια επίσης σε έβγαλε και άλλο βίντεο. Δεν είμαι ψυχάκιας. Είμαι αυτιστικός, έχω σύνδρομο Asperger. Ό,τι φήμη θέλετε εδώ πέρα, είμαι εδώ, το Facebook μου είναι εδώ, να μου τη λέτε, να τη θέλετε, να βγάζω ένα βιντεάκι, να σας τα εξηγώ όλα.